Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλημα και στη συζήτηση για τον τρίτο πόλο. Διότι δεν είναι πλέον το πολιτικό πρόβλημα της χώρας κεντροδεξιά, κεντροαριστερά. Αυτό ήταν μέχρι το 2008. Τώρα είναι ένα άλλο. Ποιο είναι τώρα? Το πολιτικό πρόβλημα που εκπορεύεται από το μνημονιακές πολιτικές, μνημόνια αντιμνημόνια, δεν είναι αυτό με την έννοια της κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, όπως είχε διαμορφωθεί γύρω από μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων, στην οποία είχε παγιδευτεί και η κεντροαριστερά, η πάλι ποτέ κεντροαριστερά, και τις οποίες μεταρρυθμίσεις τις είχε κάνει τη σημαντική περίοδο στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν λίγος πολύ την ίδια κατεύθυνση με αυτό που κάνει σήμερα, ας πούμε, φανταστείτε το μνημόνιο ή η κεντροδεξιά. Για την ουσία λοιπόν είναι, γι' αυτό είναι διαφορετική η πόλωση και η σύγκρουση σήμερα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, διότι αφορά ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων της οικονομίας επί της ουσίας, είτε πρόκειται για τα εργασιακά, είτε για το τραπεζικό σύστημα, είτε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, είτε για την ίδια την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Άρα αυτό το διαφορετικό, το οποίο επιβάλλει να αλλάξουμε ριζικά την οικονομική πολιτική και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη δημόσια διοίκηση, τα συστήματα. Είστε μόνοι όμως και έχετε δεσμεύσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα. Επανέρχομαι στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα παραμένει αν θα πας κόντρα στις δεσμεύσεις με μονομερείς ενέργειες ή όχι. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής. Μονομερείς ενέργειες σημαίνει έξοδος από το ευρώ, επεχθέσεις. Πρόταση έχετε. Κύριε Σαντάκη, έχετε πρόταση. Βεβαίως και έχουμε πρόταση. Άλλη πρόταση έχετε. Πείτε, εμείς λέμε αυτά τα πράγματα. Και λέμε έχουμε συγκεκριμένο, έχουμε πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν πει. Σας απαντάω ευθέως, πλήρως και σε όλα τα θέματα που θέλετε. Θα τα πω συνθηματολογικά, αν και αποφεύγω. Πλήρη επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους προκειμένου να γίνει βιώσιμο. Μάλιστα. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και το Δουνουτού. Δεύτερο. Αναστολή πληρωμής τόκων έως ότου σταθεί στα πόδια της ελληνική οικονομία και αποκτήσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Τρίτον, εσωτερικές αλλαγές στον αντίποδα του μνημονίου, είτε πρόκειται για τα εργασιακά, αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων. Δεύτερον, σύνθεση και δομή της δημοσιονομικής πολιτικής στον αντίποδο αυτών που κάνει η κυβέρνηση, με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αλλά με αναδιανομή των φορολογικών βαρών και αναδιανομή των δημοσίων δαπανών με έναν τρόπο προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τρίτο, προσανατολισμό στην παραγωγική ανασυγκρότηση ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταλάβει ο κόσμος τίποτα από αυτά? Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτά. Κύριε Ανδρουλάκη, υπάρχει. Ειλικρινά τώρα. Δηλαδή είναι τόσο θεωρητικά τα οποία δεν εφαρμόζονται. Κλείσαμε, κύριε. Πάμε στο διάλειμμα μας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.